Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι κάτι που τιμάτηκε ιδιαίτερα το Κέντρο Πολιτισμού αλλά και την Κορινθία γενικότερα. Σε ένα διεθνή διαγωνισμό, σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο οποίος έγινε σε ό,τι αφορά τα μουσεία, υπάλληλος του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, η προϊσταμένη των πολιτιστικών, η κυρία Τζαναβάρα, σε ένα διαγωνισμό ο οποίος έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μουσεία, έγιναν μια επιλογή από 990 άτομα. Τα 990 άτομα αυτά κάνανε κάποιες διαγωνιστικές εξετάσεις για να προκριθούν οι 60. Μέσα στους 60 λοιπόν ήταν και η κυρία Τζαναβάρα, με πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Αυτοί οι 60 λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν και πάλι κάποιο διαγωνισμό για να βγουν οι 20 οι οποίοι θα επανδρώσουν αυτό τον πυρήνα για να γίνει το Πανευρωπαϊκό Μουσείο, το οποίο θα είναι ένα έκθεμα για όλη την Ευρώπη αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Φιλίου. Θα έλεγα ότι είναι τιμή για μας που ένα μέλος δικό μας είναι μέσα σε αυτούς τους 60 και από εκεί και πέρα να ευχηθώ στην κυρία Τζαναβάρα τα καλύτερα και φυσικά να μας εκπροσωπήσει σε αυτό τον πανευρωπαϊκό, βάλτε εισαγωγικά, παγκόσμιο φορέα, ο οποίος θα ιδρυθεί για τα μουσεία όλης της Ευρώπης.